Όπως είπατε, κυρία Πρόεδρε, η ερώτηση αφορά τα προβλήματα των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου στη Λάρισα, που αποτελούν εγκαταστάσεις που αποτελούν βασικό πυλώνα, πυρήνα δηλαδή, ανάπτυξης του αθλητισμού σε ολόκληρο τον νόμο Λάρισας εδώ και δεκαετίες, όμως παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της μη εξασφάλισης, της αδυναμίας, αν θέλετε, εξασφάλισης, της σωστής συντήρησής τους, της έλλειψης αντίστοιχα των απαραίτητων υποστηρικτικών δομών, αλλά και της αδυναμίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αντίστοιχων διευθύνσεων ή, αν θέλετε, διεύθυνσης αθλητικών έργων και υποδομών, να καλύψει οικονομικά τα μεγέθη, τα οικονομικά μεγέθη, τα χρηματικά μεγέθη που απαιτούνται, ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, υποχρεώσεις της συντήρησης των επισκευών, αλλά παράλληλα και τα ζητήματα των αναβαθμίσεων, όπως για παράδειγμα των ενεργειακών αναβαθμίσεων των γυμναστηρίων και λοιπά, των υπόλοιπων υποδομών. Τόσο η διοίκηση, το ΕΑΚ στη Λάρισα, όσο και οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν είναι μια κατάσταση η οποία προέκυψε το τελευταίο 8μηνο, 9μηνο, 10μηνο, είναι μια κατάσταση η οποία χρόνια κρατά. Έτσι λοιπόν η διοίκηση και οι εργαζόμενοι με παρεμβάσεις τους, με έγγραφα αν θέλετε και προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κρούν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και χρόνια αν θέλετε, αλλά και τελευταία το καλοκαίρι προηγουμένως, θα καταθέσω και για τα πρακτικά την επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις προτάσεις με τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΕΑΚ, στον πυρήνα αυτό των αθλητικών υποδομών στη Λάρισα. Κρούν λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση των υποδομών. Και εντάχει, θα πω στη δευτερολογία μου, αφορά τις εγκαταστάσεις τόσο του γηπέδου του Αλκαζάρ, του κλειστού γυμναστηρίου, της αίθουσας βαραίων αθλημάτων, του κολυμβητήριου, όλων τέλος πάντων των υποδομών, των κτηρίων και των υποδομών που υπάρχουν σε αυτή την σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το πυρήνα Α το λέμε στη, γιατί υπάρχει και ο πυρήνας Β στο γήπεδο το κλειστό της Νεάπολης. Παράλληλα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης. Ελιπέστατο είναι το προσωπικό που απασχολείται, που εργάζεται ούτως ώστε να φροντίζει να έχει μάλλον τη δυνατότητα και η διοίκηση, αλλά και να την χάνουν οι εγκαταστάσεις και οι χώροι γενικότερα της αντίστοιχης φροντίδας και επισκευών κατ' επέκταση. Και τα ερωτήματα, για να κλείσω κυρία Πρόεδρε την πρωτολογία, είναι σε τι ενέργεια θα προχωρήσει ο Υπουργός, το Υπουργείο, ώστε να εξασφαλιστούν αφενός τα κονδύλια προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες επισκευές, τα έργα, τα απαραίτητα, τα αναγκαία, στην κατεύθυνση συντήρησης των υποδομών του ΕΑΚ στη Λάρισα και βεβαίως σε τι ενέργεια θα προβείται ώστε να στελεχωθεί με το επαρκές μόνιμο προσωπικό που είναι αναγκαίο για να λειτουργήσουν οι μονάδες αυτές.